Έχει πάμε... ο Ισίδωρος, για λέγε αγόρι μου. Πάμε. Πόση συζήτηση έχει γίνει για την εκπομπή της Ελίνας Παπίλα. Αλίνα Παπίλα, να σου πω, βρήκε το Λάγιο. Χαμός. Βρήκα το Λάγιο, σταματάει η εκπομπή 18 Ιουνίου την άλλη Κυριακή, αλλά ουσιαστικά το ανακοίνωσε. Τελειώνει Λίγος... την άλλη Κυριακή. Την άλλη Κυριακή. Μπαμ. Προώρα. Θα γίνουν συζητήσεις με την Ελίνα Παπίλα για το αν θα αναλάβει και αν θα γίνει η καλοκαιρινή εκπομπή στον Αντένα. Κάτι άλλο. Το συγκεκριμένο τελείωσε για το χρόνο. Τελείωσε. Ούτε αλλά επίσημα χρόνο. Δεν το έχει πει κάποιος. Γιώργος Λάγιος, όπως σε δηλώσει του αυτή την εβδομάδα και σε μένα χθες, λέει ότι εφόσον τα νούμερα τηλεθέασης δεν ήταν καλά, η εκπομπή δεν συνεχίζει. Ουσιαστικά ανακοινώθηκε από αυτόν έλεσα. Και όχι από την Ελίνα Παπίλα. Τι βρήκε στην Ελίνα Παπίλα. Βρήκα την Ελίνα Παπίλα να μας σχολιάσει. Τι που έγινε ανακοίνωση από τον Γιώργο Λάγιο και θα δεις όλο αυτό που έχει γίνει γιατί μπλέθηκε και η Κατέρινα Καινούργιο εκεί μέσα κάπου. Το θεώρησα άδειασμα. Τουρλουμπούκι τηλεόραση. Για δες. Δήλωσες πρώτα ουσιαστικά ότι η εκπομπή δεν πάει του χρόνου. Έτσι υπέθεσα, μάλλον έπεσα και μέσα, γιατί όλο με ρωτάνε εδώ και τρεις μήνες αν αγχώνομαι για τα νούμερα. Ορίστε, άρα μάλλον για να με ρωτάτε, σημαίνει ότι τα νούμερα είναι καθοριστικά για το αν θα συνεχίσει μια εκπομπή. Οπότε υπέθεσα, μια τα νούμερα δεν είναι καλά, δεν θα συνεχίσει. Εγώ αν ήμουν στη θέση Ελίνας και ένας από εσάς έβγαινε και έκανε αυτές τις δηλώσεις σε μια περίοδο που είναι δύσκολη, έτσι. Τα νούμερα δεν είναι καλά και θα νιώθω ότι με άδειαζε. Όχι, δεν είναι προς την Ελίνα Παπίλα και δεν είπα ποιος ευθύνεται, απλά είπα αυτό που με ρωτάνε οι δημοσιογράφοι συνέχεια για τα νούμερα, ότι μάλλον παίζει ρόλο. Το γλυκό δεν έδεσε σίγουρα και αυτό το πράγμα φαίνεται γιατί... Εμείς, όσο ικανοποιημένοι και να είμαστε, το θέμα είναι να αρέσει στους τηλεθεατές. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό αποτυπώνεται από τα νούμερα, άρα το γλυκό δεν έχει δέσει. Είπες επίσης ότι γνωρίζεις, θεωρείς ποιος ευθύνεται, αλλά δεν θέλεις να το πεις ακόμη. Τι εννοούσες? Εννοώ ότι πλέον έχω άποψη προφανώς. Έχω καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω καταλάβει ποια μπορεί να είναι τα λάθη μας. Αλλά δεν είναι σωστό τώρα να βγω έξω να τα πω. Τα συζητάμε εσωτερικά αυτά. Δεν εννοούσες την Ελίνα Παπίλα? Όχι, όχι. Προς Θεού, η Ελίνα. Είναι μια πολύ καλή συνεργάτηδα. Δεν αξιολογώ το αποτέλεσμα, αξιολογώ την προσπάθεια. Η προσπάθειά της είναι συνεπέστατη, είναι χαμογελαστή, προσπαθεί, οπότε εμένα αυτό μου αρκεί. Δεν υπήρχαν εντάσεις δηλαδή με την Ελίνα, δεν υπήρχαν διαφωνίες? Με την Ελίνα καμία ένταση. Υπήρχαν με άλλους από την εκπομπή, με ηθήνοντες, με αρχισυνταξία? Πάντα στις εκπομπές και σε όλα τα project υπάρχουν εντάσεις. Πάνω στο άγχος και πάνω σε όλα αυτά υπάρχουν εντάσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπόρεσα να διαχειριστώ. Εγώ θέλω να πω ότι εσύ είσαι ο αγαπημένος μου. Α, Η Ελίνα Παπίλα είπε σήμερα στην εκπομπή ότι ο αγαπημένος της είναι ο Αντώνης Βλοντάκης. Πώς το σχολιάζεις εσύ αυτό? Ο αγαπημένος μου είναι και εμένα ο Βλοντάκης. Πραγματικά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, αυθεντικός. Έχω κάνει ένα πολύ καλό φίλο σε αυτήν την εκπομπή. Δεν έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ μας τώρα. Σιγά μην νιώσουμε και ζήλια ένας προς τον άλλον για το ποιος είναι ο αγαπημένος της Παπίλα. Ήρθα να ρωτήσω για το σχόλιο του Γιώργου Λάγιου. Που είπε ότι... Εσύ γιατί κοκκίνησες, πήγες στη θάλασσα? Είπε ο Γιώργος Λάγιος ότι λόγω των νούμερων τηλεθέασης ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ότι ήταν σαν άδειασμα. Κούκλος. Έχεις μιλήσει για του χρόνου. Φιλάκια πολλά. Σπανική αντίδραση της Ελίνας. Εγώ από πού να αρχίσω, δεν ξέρω. Κάτι συμβαίνει. Για, ξεκίνη. Γιατί είναι... κοίτα, η αντίδραση για εσύ και την κοκκίνησες αυτό... Μου θυμίζει λίγο λένε Μενεγάκη όλο το αυτό. Ξέρετε τι, νομίζω ότι έχουμε κάνει τόσα πολλά... Έχει κοινά με τη Μενεγάκη Παπίλα. Ναι, πάρα πολλά πεσήματα. Φέτος κάποιο λόγο έγινε. Να σου πω κάτι, Μαρία. Όταν κυνηγάς την Ελίνα Παπίλα, λες κύριε Ελένη Μενεγάκη, που είναι μια χαρά η Ελένη Παπίλα. Εντάξει, κάποια στιγμή μετά λίγο ξέρεις, φουσκώνεις. Το θέμα είναι, η Ελίνα Παπίλα δεν θέλει να μιλήσει. Οι συνεργάτες της όμως, ο Γιώργος Λάγιος, που μίλησε και τα πει όλα. Μπορεί να μην έχει κάτι να ανακοινώσει γι' αυτό. Ναι. Τα ανακοινώνει μόνος το Λάγιος. Και ο Γιώργος Λάγιος είπε για τα νούμερα τηλεθέασης, για τις εντάσεις, όχι με την Ελίνα, με άλλους. Έχω φερό ότι δουλεύεις τηλεόραση δύο μήνες και έχεις μάθει να τα εξηγείς για να τα αναλύσεις όλα. Ναι, συγγνώμη, είστε από τα πράγματα αυτά. Ο Λάγιος έχει πει ότι ξέρει γιατί δεν πήγε. Αυτό, χωρίς να είναι τηλεοπτικός. Ξέρουμε τα λάθη μας. Ναι, ναι, αλλά δεν μας τα λέει. Εγώ πιστεύω ότι ίσως υπάρχουν κάποιες συγκρούσεις με αρχισυνταξία. Τώρα αυτό είναι η κασία δική μου. Και να πιστεύουμε ότι πρέπει αλλιώς να πάει η εκπομπή, να έχονται κάποιες απόψεις διαφορετικές, τελικά να καταλήγουν αλλού και να είναι κάποιοι δυσαρεστημένοι. Περισσότερο αρχισυντάκτης και ο υπεύθυνος. Γιατί όταν μια εκπομπή δεν πάει καλά, ξέρουμε ότι ψάχνεις πράγματα, αλλάζεις πράγματα. Και ίσως πιστεύουν κάποιοι ότι. Όπως έχει αλλάξει η εκπομπή, ότι δεν αρέσει σε... Και εσύ αυτό τι νομίζεις, παιδί μου, ότι η Παπίλα ή η Ελίνα θα είναι αυτή που λέει «Όχι, εγώ θα την πάω έτσι στη σκαλέτα». Όχι, μου άρχισε συντάκτης εγώ πιστεύω να είναι και αρχισε. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιώργος Λάγιος συμφώνησε σε μια κοινωνική εκπομπή, να ασχολείται μόνο με τέτοια θέματα, μετά γύρισε η εκπομπή σε πιο lifestyle. Και εκεί ίσως σταμάτησε να μην περνάει τόσο ωραία. Κάνουν θεματάκια και συνδέσεις, γενικώς προσπαθούν και εντάξει, το έχουν αλλάξει. Πάντως,
του χρόνου θα είναι σίγουρα κάπου η Ελίνα. Έχει νομίζω συμβόλαιο, έχει ένα συνένα, σωστά. Παιδιά, η Ελίνα, η κοπέλα, προφανώς, για να την επέλεξε ο Αντένα και να την πίστεψε για να ξεκινήσει την δεδομένη στιγμή που ξεκίνησε, τη χρονική μάλλον στιγμή, εκπομπή, προφανώς την πιστεύει. Και εγώ το έχω ακούσει ότι το καλοκαίρι θέλουν να κάνει ένα καλοκαιρινό μαγκαζίνο. Και με το Βελοντάκι έχει πει ότι μπορεί να είναι και μαζί. Έχει ακουστεί αυτό. Ο Αντένα είναι αγαπημένο τη. Τηλεοπτικό ρεπορτάζ κάνουμε, εδώ θα είμαστε.